Είμαστε στο National Άρισσας και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα εγχείρημα το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια, το COB, και ασχολείται με διάφορα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την βιωσιμότητα, φυσική δόμηση, αναγεννητική γεωργία και όλα αυτά. Εγώ είμαι ο Χρήστος Κοντομάνος και ζω εδώ πέρα στο συγκεκριμένο εγχείρημα τα τελευταία 3 χρόνια. Εγώ ονομάζομαι Θανάσης Τσιάτσης. Είμαι φρέσκος στην ομάδα εδώ. Ήρθα τέλη Σεπτέμβρη, μετά από ένα κάλεσμα για το οικοχωριό που ετοιμάζεται εδώ δίπλα. Το χρονοδιάγραμμα είναι το εξής. Καταρχήν χρειάστηκε να βρούμε τους ανθρώπους. Οπότε έγιναν τα απαραίτητα καλέσματα, ανοιχτά καλέσματα, σε ανθρώπους που ζητούσαν αυτό τον τρόπο ζωής. Σε ένα βαθμό έχουμε βρει τους συμμετέχοντες, υπάρχουν, δηλαδή η ομάδα έχει συσταθεί. Από εκεί και πέρα μοιραζόμαστε την ευθύνη, βάζοντας κάποια χρήματα για την αγορά του κτήματος. Και προχωρήσαμε στην προκαταβολή, ας πούμε, ώστε να έχουμε σίγουρο ότι υπάρχει ο τόπος που θα υλοποιηθεί αυτό. Τώρα κινούμαστε προς τη δημιουργία μιας νομικής μορφής. Είμαστε δηλαδή έτοιμοι, καταθέτουμε τα χαρτιά για τη νομική μορφή. Ταυτόχρονα με όλα αυτά γίνεται ο σχεδιασμός. Ο σχεδιασμός ο χωροταξικός, ο ενεργειακός, ο οικονομικός. Τα πράγματα κινούνται παράλληλα και με γοργούς ρυθμούς, γιατί θέλουμε να συμβεί αυτό το πράγμα. Τώρα είμαστε σε μια φάση που οργανώνουμε τις καμπάνιες χρηματοδότησης για τις κοινές υποδομές. Βάζουμε κάτω με πιο μεγάλη λεπτομέρεια ακόμα όλο το σχεδιασμό, όλα τα κομμάτια του σχεδιασμού και προχωράμε. Το πρώτο λιθαράκι θα μπει πάρα πολύ σύντομα. Δηλαδή τέλος του μήνα θα προχωράμε στην αγορά και μπαίνουμε να διαμορφώσουμε το χωράφι. Να φύγουν τα νεκρά δέντρα, να ξεριζωθούν οι ρίζες, να μπουν περιφράξεις και βήμα-βήμα προχωράμε. Τώρα η διαδικασία του χτισήματος είναι μια διαδικασία και γραφειοκρατική, οπότε ταυτόχρονα γίνονται οι αιτήσεις για τις οικοδομικές άδειες και όλη, ας πούμε, η γραφειοκρατία, οπότε προχωράνε τα πράγματα παράλληλα. Ναι, νομίζω ότι το πρώτο σπίτι, ας πούμε, αν το θέλετε, αν όλα πάνε καλά, μπορεί, δηλαδή η πρώτη υποδομή μπορεί και να χτιστεί φέτος. Δηλαδή και από του χρόνου να ξεκινήσουν 2-3 σπίτια να έρχονται άνθρωποι μόνιμα. Γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτοιμοι και οικονομικά. Ναι, κυρίως οικονομικά, αλλά και ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου και τις υποχρεώσεις του να έρθουν από αύριο, ας πούμε. Οπότε σιγά σιγά, του χρόνου δηλαδή, θα έχουμε νομίζω και τους πρώτους ανθρώπους που θα έρθουν να μείνουν μαζί. Υπήρχε η ανάγκη να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο, αλλά όχι απαραίτητα στην περιοχή μας. Η περιοχή μας είναι και από τις πιο ακατάλληλες. Δηλαδή, από άποψη τοπικής κοινότητας, από άποψη θερμοκρασιών, από άποψη του που είμαστε γύρω από μυγδαλιές που ψεκάζονται. Δεν έχει να κάνει τίποτα ο χώρος. Η ανάγκη υπάρχει από ανθρώπους για να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους και να αυτονομηθούν μέχρι κάποιο βαθμό και να συλλογικοποιηθούν. Μακάρι δηλαδή να γίνει ένα για να μπορέσουν και οι υπόλοιποι να δουν ότι μπορεί να πάρει σαρκά και οστά και να γίνουν αμέτρητα. Στην όπου να είναι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι η Λάρισα. Μπορεί να είναι στο πιο όμορφο μέρος και μπορεί να είναι στο πιο άσχημο. Δηλαδή η σημασία έχει η τοπικοποίηση. Δηλαδή να γυρίσουμε πίσω στους χώρους στους οποίους θέλουμε να αλλάξουμε. Ούτε μπορούμε να πάμε όλοι ξανά πίσω στις Αθήνες, ούτε μπορούμε να πάμε όλοι πίσω στα καλύτερα μέρη, στα Πύλια και, και στις Εύβοιες. Όπου είμαστε. Αν υπάρχει βοήθεια από την κυβέρνηση στο να χτίσουμε ένα τέτοιο τύπου, ακόμα και για τα κτίρια, θα σας πω ότι είναι ελάχιστη έως μηδενική, δηλαδή. Και ναι, δηλαδή ακόμα και η γραφειοκρατία του πόσο είναι για να χτίσει ένα τέτοιο σπίτι και τόσο πόσο μπορεί να σε δυσκολεύει, είναι ένα ζήτημα, δηλαδή ακόμα που το οποίο είναι άλυτο στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν μπορούμε καν να μιλήσουμε για... Ναι, η οικολογική δόμηση, δηλαδή δεν επιτρέπεται καν, ας πούμε, η θεμελίωση να γίνει χωρίς τσιμέντο. Οπότε εξ ορισμού, ας πούμε, δεν υπάρχει εντελώς eco-friendly οδηγία από το κράτος. Αλλά ναι, ούτε και στήριξη. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο είδος στήριξη.
Ο Νέσονας επιλέχθηκε γιατί η πρωτοβουλία ήταν την ομάδα του COPGR. Οπότε η εγκύτητα που υπήρχε, ας πούμε, τεχνογνωσία που είχε να προσφέρει το COP και η ευκαιρία ενός κτήματος ακριβώς δίπλα. Αυτοί ήταν οι λόγοι. Δηλαδή η ομάδα που πήρε την πρωτοβουλία ήταν ήδη εδώ. Οι άνθρωποι που είχαν να προσφέρουν, ας πούμε, τη τεχνογνωσία, τη βοήθεια με τα εργαλεία και αρκετή στήριξη ήταν εδώ. Και προέκυψε και η ευκαιρία με ένα κτήμα το οποίο είναι μέσα εδώ σχεδίου πόλης. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα μεγαλύτερο όραμα αυτό το πράγμα. Το όραμα του restoration, ας πούμε, του να ξαναέρθει πίσω η ζωή. Η αναγέννηση. Η αναγέννηση, ακριβώς. Που είναι δομικό κομμάτι για κάποιους από εμάς. Δηλαδή, αντιλαμβανόμενοι τον άνθρωπο ως μέρος του όλου, κάποιες φορές το μέρος που μπορεί να φαίνεται ως το πιο αφιλόξενο, είναι το μέρος που πραγματικά πρέπει να βρίσκεσαι και να είσαι, ώστε η θετική σου, ας πούμε, δράση να φέρει μια αλλαγή σε όλο το οικοσύστημα. Να είσαι, δηλαδή, φορέας μιας πορείας παραγωγικής ή γόνιμης, όχι για εσένα μόνο, για εσένα ως κομμάτι της ύπαρξης συνολικά, ας πούμε. Μπορείτε να μας βρείτε στο www.neson.gr με 2S. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook με το όνομα Neson Eco Village. Αυτά νομίζω, ναι. Και Instagram έχουμε, νομίζω, ένα Neson Eco Village και εκεί πέρα.